Εμένα μου σπάνε τα νεύρα όταν βλέπω τους κομμουνιστές, τον κύριο Μαΐλη, τον κύριο Τάδε Τάδε που βγαίνουν στην τηλεόραση και έρχεται το κομμουνιστικό κόμμα ή κουκουέδες οι οποίοι κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό, κατεπρόδωσαν το ελληνικό έθνος, έρχονται τώρα και παριστάνουν τον τιμητή των πάντων. Με έβαλε ο κύριος Καραζαφέζης στο επικρατείας και μέσα στα διάφορα μπλοκ βλέπω πώς έχουν λυσάξει οι κομμουνιστές. Μα τι λυσάζετε? Εγώ πιστεύω στην ελευθερία του λόγου. Ελάτε να συζητήσουμε. Κοιτάξτε, ας έρθει ο κύριος Μογιόπουλος που είναι ο διευθύντης του Ριοσπάστη και μονίμως βρίζει τον κύριο Καρατζαφέρη και τώρα με θεωρεί εμένα ακροδεξιό. Ακροδεξιός, γιατί σας είπα ποτέ εγώ δεν είμαι ακροδεξιός. Ακροδεξιότατος είμαι. Αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, τι να σας κάνω. Εσείς σφάξατε τον ελληνικό λαό. Εγώ δεν τον έσφαξα. Ούτε η ιδεολογία μου τον έσφαξε τον ελληνικό λαό. Εσείς προδώσατε το έθνος. Κοιτάξτε, εδώ έχω το Ριζοσπάστη. Βλέπετε. Είναι ένα πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Τι λέει ο Ριζοσπάστης? 23 Μαρτίου του 1931. Παλιά, να σας φέρω και νεότερα. Λέει: δεν θα πάψουμε την πάλη μας για την ανεξαρτησία του μακεδονικού λαού. Ρωτάω τον κύριο Μαΐλη, που στρέφεται εναντίον του Καραζαφέρη, εναντίον όσων του θεωρεί εθνικιστάς. Λέει, αποκαλύπτει ότι εγώ είμαι εθνικιστής. Μα βεβαίως είμαι. Όχι εθνικιστής, υπερεθνικιστής είμαι. Βάζω την πατρίδα μου πάνω απ' όλα. Εντάξει, πέστε μου κύριε Μαΐλη, για το μακεδονικό λαό αγωνίζεστε τώρα και για την εξαρτησία του? Ναι, αγωνίζεστε. Κάντε τα ίδια. Έχετε καταδικάσει αυτά εδώ? Όχι, ποτέ. Τα έχετε αποδεχθεί και τα εφαρμόσετε. Εσείς, επειδή είναι τώρα και οι μέρες, προδώσατε τη μικρασιατική εκστρατεία. Έχω μαζέψει σε αυτό το βιβλίο, ο λαός συχνά τη σημαίνει αριστερά, όλες τις προδοσίες σας. Πρέπει να τα θυμούνται οι παλιοί και να τα μαθαίνουν οι νέοι. Διότι η προδοσία έχει τέτοιο μέγεθος που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Ακούστε τι λέγανε για το μικρασιατικό αγώνα. Λέγανε: Ριζοσπάστης, 12 Εβδόμου του 1935. Διευθυντής του Ριζοσπάστη τώρα ο κύριος Μογιόπουλος. Εάν έρθει εδώ τολμήσει, που δεν τολμούν, θα του δείξω και θα το τρίψω στα μούτρα. Πέστε μας κύριε, συμφωνείτε ναι ή όχι? Εάν πει δεν συμφωνώ, το αποκηρύσω, μπράβο του. Αλλά όχι. Μέσα τους βράζει ο μαρξισμός, κοχλάζει, δεν αλλάζουν γνώμη. Ακούστε τι λέγανε για τη μικρασιατική εκστρατεία. Αν δεν νικιόμαστε στη Μικρά Ασία, η Τουρκία θα ήταν σήμερα πεθαμένη και εμείς μεγάλη Ελλάδα. Γι' αυτό εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστοτσιφλικά δική ήττα στη Μικρά Ασία, μα και την επιδιώξαμε. Μα δεν ντρέπονται. Τώρα κατεβαίνει αυτό το κόμμα που προδίδει τη Μακεδονία, προδίδει τις χαμένες πατρίδες, αλήτρωτες κατ' εμάς χαμένες για άλλους, και εμείς τους ψηφίσουμε. Παίρνει 5% και ο Καραδαφέρης παίρνει 2,9%. Και αυτοί οι προδότες παίρνουν 5. Μα εξηγείται αυτό? Ο ελληνικός λαός μπορεί να δέχεται τέτοιες προδοσίες? Αφήνω τα εγκλήματα. Μιλάω για τις προδοσίες. Επιτρέπεται τώρα αυτοί οι οποίοι στο επίσημο όργανο του κόμματος του Ριζοσπάστη προδίδουν τη μικρασία, προδώσαν την 28η, προδώσαν την αντίσταση και μιλάνε για πάλι για την ανεξαρτησία του ελληνικού λαού? Θέλω λοιπόν να σας πω ότι στις επόμενες εκλογές πρέπει να είμαι θα πολύ προσεκτική, διότι αυτή τη στιγμή διακινδυνεύει το μέλλον της πατρίδος. Δεν μιλάμε για τον ελληνικό λαό που έχουν λυσάξει με τη συντάξη. Βεβαίως είπαμε αυτά πολύ σπουδαία, αναγκαία. Πώς θα ζήσει ο άλλος με 500 ευρώ? Δεν γίνεται. Φυσικά πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό. Αυτό όμως είναι το αυτονόητο. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι θέμα νοικοκυριού. Πέραν όμως αυτού, πρέπει να διαλέξουμε αυτούς που έχουν ιδεώδη και να μην παρασύρεστε από αυτούς που αρλουμπολογούν.